Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ολοκληρώνονται μέρα με τη μέρα τα προαπαιτούμενα με τους θεσμούς και τα συναρμόδια Υπουργεία να διευθετούν τις τελευταίες λεπτομέρειες των διατάξεων που θα οδεύσουν προς τη Βουλή ή θα περιληφθούν σε υπουργικές αποφάσεις. Αναστολή της αποχής τους από τους πληστηριασμούς αποφάσισαν χθες οι συμβολιογράφοι, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την πολυαναμενόμενη έναρξη των ηλεκτρονικών πληστηριασμών αύριο 29 Νοεμβρίου, ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα της αξιολόγησης. Στόχος παραμένει η τρίτη αξιολόγηση σε τεχνικό επίπεδο να κλείσει με γρήγορες διαδικασίες μέχρι και το Σάββατο για να μπορέσει να επικυρωθεί από τους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης δύο μέρες μετά στο τελευταίο Eurogroup του 2017, στόχος που όπως όλα δείχνουν καθίσταται εφικτός. Να εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας φιλοδοξία Ανδρομέδα, η οποία έχει περάσει στο Φάντα Μέρα με την απόκτηση των δύο ηγέτιδων εταιριών του κλάδου, του Νηρέα και της Ελλώντα. Όμιλος Ανδρομέδα αναπτύσσεται ταχύτατα στην μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια ενώ δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη. Με 6 στρατηγικής τοποθέτησης παραγωγικά κέντρα σε Ελλάδα και Ισπανία, διαθέτει παγκόσμια εξαγωγική δύναμη σε 6 πύρους και έχει άμεση πρόσβαση σε περισσότερους από 120 εκατομμύρια καταναλωτές. Το κύριο χαρακτηριστικό του ομίλου Ανδρομέδα είναι η υψηλή ποιότητα και η φρεσκάδα των προϊόντων της που συνδυάζεται με ένα εξειδικευμένο δίκτυο διανομής. Με ιδιαίτερα γοργούς ρυθμούς πολλαπλασιάζονται οι χρήστες του IQOS στην Ελλάδα, καθώς ολοένα και περισσότεροι καπνιστές γυρίζουν την πλάτη στα παραδοσιακά προϊόντα καπνού, στρεφόμενοι σε προϊόντα μειωμένου κινδύνου. Ένα χρόνο μετά το λανσάρισμά του, το IQOS έχει ήδη κατακτήσει μερίδιο αγοράς στις τάξεις του 2,5%, με τους χρήστες του να αυξάνονται σε καθημερινή βάση. Η Philip Morris International ήδη σχεδιάζει μια ευρύτερη σειρά καπνικών προϊόντων μειωμένου κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών τσιγάρων, ενώ επιδίωξή της είναι κάποια στιγμή να διακόψει την παραγωγή των παραδοσιακών τσιγάρων. Κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να κυμαίνει σε 775,96 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,22% σε άνω το και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.